Εσπευσμένα στην Θεσσαλονίκη βρέθηκε ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας για να έχει σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Θέλω να καταλάβετε όλοι ότι είναι σοβαρή η κατάσταση στον νομό Θεσσαλονίκης και στη Βόρεια Ελλάδα και σε όλη τη χώρα. Διότι αυτοί οι άνθρωποι δεν σταματήσουν να δουλεύουν μήνες τώρα και αγωνίζονται όλοι για να μπορέσουμε να σώσουμε ανθρώπινες ζωές. Και το βλέπετε αυτό καθημερινά, είναι που καλύπτει το ρεπορτάζ στις εφημερίες στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και γενιά της Βορείου Ελλάδος. Αρκεί να αναφέρω ότι χτες μέχρι σήμερα, στην κατάληξη της εφημερίας, είχαμε 25 διασωληνώσεις σε μέχρι τη Βόρεια Ελλάδα. Καταλαβαίνετε, αν προσθέσετε τις επόμενες μέρες, γιατί νούμερα μιλάμε, και μόνο του το ΑΧΕΠΑ είχε 86 εισαγωγές στην εφημερία που τελείωσε σήμερα το πρωί. Είμαστε υποχρεωμένοι ως Υπουργείο Υγείας, ως οργανωμένη πολιτεία και κυβέρνηση και μετά τις εντολές του Πρωθυπουργού να στηρίξουμε περαιτέρω το Εθνικό Σύστημα Υγείας στη Βόρεια Ελλάδα. Άρα λοιπόν, μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις που έκανα για 50 κρεβάτια, νύχη, καρδιοχή, αγκιοχειρουργικά, τα οποία μετατρέπονται σε πολυδύναμες ΜΕΘ και τα οποία έχουν ήδη ενταχθεί στη δύναμη του ΕΣΥ. Ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, ο κ. Κοτσιόπουλος, μαζί με τους δύο υπεράρχες, ο οποίος θέλω να ευχαριστήσω, τον κ. Μπογιατζίδη και τον κ. Τσαλικάκη και τον πρόεδρο του ΕΚΑΠ, δούλεψαν όλη τη νύχτα και εντάσσουμε σε επόμενες μέρες από σήμερα μέχρι την Κυριακή άλλα 50 τέτοια κρεβάτια ΜΕΤ σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, τα οποία είναι 6 στο ΑΧΕΠΑ, 7 στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, 5 στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, 5 στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών, 15 στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, 6 στα Γιαννιτσά και 6 στο Γεννηματά. Άρα λοιπόν, λόγω των τεράστιων αναγκών των συμπολιτών μας στη Βόρεια Ελλάδα και της τεράστιας πίεσης που δέχεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας, άλλες 50 κλίνες ΜΕΘ στη Βόρεια Ελλάδα. Κάνω έκκληση σε όλους τους συμπατριώτες μας και συμπολίτες μας να αναλογιστούν σε πόσο δύσκολη θέση βρίσκεται η χώρα από τη στιγμή που ο ιός διασπείρεται στην κοινότητα. Δεν είναι μόνο θέμα περίθαλψης και εθνικού συστήματος υγείας, είναι θέμα δημόσιας υγείας και πόσοι νοσούν. Θύματα ένοπλης ληστείας μέσα στο σπίτι του στην Αθήνα έπεσαν δύο κομμωτές λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης. Το ζευγάρι διατηρεί κομμωτήρια στην περιοχή και οι δράστες της ληστείας φαίνεται ότι γνώριζαν πολύ καλά τι υπήρχε μέσα στο σπίτι. Σήμερα το πρωί που ήρθαμε στη δουλειά, είδαμε τους δημοσιογράφους, εκεί μάθαμε ότι έγινε μια ληστεία. Τώρα παραπάνω δεν γνωρίζουμε, είδαμε. Μας είπαν ότι μπήκαν 4 άτομα μέσα και ληστέψαν το γείτονα. Ευτυχώς που δεν υπήρξαν παραπάνω τραυματίες. Βέβαια, γιατί είναι και μέσω πανδημίας όλοι ήταν μέσα σπίτια. Έχουν κομμωτήριο από κάτω οι άνθρωποι και μένουν από πάνω. Βεβαίως. Τι ώρα περίπου έγινε αυτό? Οπότε μάθαμε γύρω στις 11 με 12 η ώρα.